Γιάννης Χρήστου, ο συνθέτης φιλόσοφος. Δημιούργησε μία μουσική πολύ πιο επηρεασμένη από τη μεταφυσική αναζήτηση παρά από την τεχνική επιτίδευση των μουσικών μέσων ή της ηχητικής σύνταξης. Ο Χρήστου αποτελεί ιδανικό υλικό για τον μύθο. Ωραίος, σχεδόν σαγηνευτικός πίσω από τα μαύρα γυαλιά του, όπως τον βλέπουμε στις ασπρόμαυρες φωτογραφίες της δεκαετίας του 50 και του 60, μένει στη μνήμη νέος για πάντα, αφού τα γερατιά δεν πρόλαβαν να αλλοιώσουν τη μορφή του. Γεννήθηκε το 1926 στην Ηλιούπολη του Καΐρου, στην Αίγυπτο, σε περιβάλλον εύπορο και καλλιεργημένο. Σπούδασε στα καλύτερα αγγλόφωνα σχολεία της κοσμοπολίτικης τότε Αλεξάνδρειας, όπου πήρε και μαθήματα από την πιανίστα Τζίνα Μπαχάουερ. Το 1945 πήγε στο Κέιμπριτζ της Αγγλίας, όπου σπούδασε φιλοσοφία με τους Λούντβιχ Βίτκενστάιν και Μπέρναρντ Ράσελ και οικονομικά κατά απέτηση του βιομήχανου πατέρα του. Το 1949 εγκαθίσταται στη Ρώμη, όπου γνωρίζεται με τον Φραντσέσκο Λαβανίνο και αρχίζει μαθήματα ενορχίστρωσης. Ταξιδεύει αρκετά και για ένα μάλλον σύντομο χρονικό διάστημα παρακολούθησε μαθήματα ψυχολογίας του Καρλ Γιούγκ, επηρεασμένος από τον αδερφό του. Ο αδερφός του, Εύης Χρήστου, υπήρξε μεγάλη προσωπικότητα στον χώρο της ψυχανάλυσης και ένα είδος πνευματικού οδηγού στις φιλοσοφικές αναζητήσεις του Γιάννη Χρήστου. Ο θάνατος του αδερφού του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 1956 επηρέασε βαθύτατα την μετέπειτα καλλιτεχνική πορεία του Γιάννη Χρήστου. Στις αρχές της ίδιας χρονιάς είχε παντρευτεί την Θηρεσία Χορέμη, με την οποία απέκτησε 3 παιδιά. Το 1960, με τις εθνικοποιήσεις του Νασέρ, η οικογένεια Χρήστου, όπως και όλος ο ελληνισμός της Αιγύπτου, του οποίου οι περιουσίες δεσμεύτηκαν, εγκαθίσταται στην Ελλάδα. Τα πρώτα χρόνια ο Χρήστου ζει στη Χίο. Θυμάμαι μάλιστα έτσι πολύ, το έχω συγκρατήσει αυτό γιατί μου είχε κάνει εντύπωση. Κάποια φορά στη Χίο, κάποιο καλοκαίρι, περπατούσαμε στα φανά και υπήρξε ένα σκελετός γαϊδουριού, ένα κουφάτι που είχε ξεβράσει η θάλασσα. Και έσκυψε ο πατέρας μου πάνω από αυτό το σκελετό και πήρε ένα ξυλαράκι και άρχισε να χτυπάει το σκελετό του γαϊδουριού και να προσπαθεί να μας δείξει τι ήχο και τι μουσική έβγαζε η διαδοχή, ας πούμε, των σπονδύλων, ναι, των πλευρών, ας πούμε, του σκελετού. Και τα τελευταία στην Αθήνα, όπου σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα, επιστρέφοντας στο σπίτι από εορτασμό των γενεθλίων του, τη νύχτα της 8ης προς 9η Ιανουαρίου το 1970. Καταρχάς πιστεύω πως το έργο του Γιάννη Χρήστου και ο ίδιος ο Γιάννης Χρήστου δεν έχει σχέση με κανένα κίνημα ή κανένα ρεύμα, όχι μόνο στην ελληνική μουσική, αλλά και παγκοσμίως. Σύμφωνα με τις γνώμες όλων όσων τον γνώρισαν, αντιπροσώπευε μια προσωπικότητα έξω από το συνηθισμένο. Απερίσπαστος, μπορούσε να συγκεντρώνεται και να συνθέτει ακατάπαυστα, από τα ξημερώματα ως τη βαθιά νύχτα, με ασυνήθιστη ένταση. Διαβάζοντας φιλοσοφία, σκεπτόμενος σε απόλυτη απομόνωση και καταγράφοντας τις μουσικές ιδέες που προκύπτουν από τη μεταφυσική του θεώρηση. Τζόνι το λέγανε στην οικογένειά του, ο Τζόνις, ο Γιάννης Χρήστου. Εδώ πρόκειται για έναν πολύ μεγάλο φιλόσοφο και μεγάλο συνθέτη. Έναν άνθρωπο που μπόρεσε στον τομέα της φιλοσοφίας, του συμβολισμού, ακόμη και της αλχημίας, ακόμη της ψυχολογίας, να βρει τρόπους και να εκφραστεί με τη μουσική του, η οποία στην τελευταία περίοδο είναι κάτι μεταξύ θεάτρου, αρχαίου δράματος και μουσικής. Το σύνολο του έργου του χωρίζεται σε 6 συνθετικές περιόδους. Στην πρώτη περίοδο περιλαμβάνεται το έργο «Μουσική του Φίνικα», που συνέθεσε το 1948 και ο ίδιος αναγνώριζε ως το πρώτο του έργο. Μία μουσική, η «Μουσική του Φίνικα», που έγραψε όταν ήταν 20 χρονών, ενώ έχει μία συμβατική φόρμα που θα λέγαμε, ξέρω εγώ, της αψίδας, κάτι που αρχίζει σιγά, ανεβαίνει, ξέρω εγώ. Τη λέει «Μουσική του Φίνικα», μιλώντας για το πουλί, το Φίνικα, ο οποίος γεννιέται από τις τάχτες, ζει, φτάνει σε ένα κορύφωμα και μετά πεθαίνει. Επομένως, στον Χρήστου θα μπορούσε κανένας, εφόσον γράφει συμβατικά, να πει ότι εντάξει, θα έπρεπε να είναι μια λογική φόρμα, ιδίως στα πρώτα του χρόνια που ακολουθεί και συνταγές διδασκάλου του. Όμως, στο αποκορύφωμα πάνω και σαν έκπληξη, τα κόρνα της ορχήστρας
αρχίζουν να ουρλιάζουν. Η ώρα του θανάτου δηλαδή. Και λες, μα ένα τόσο νέο παιδί μπόρεσε ακριβώς να περάσει τέτοια δραματικά στοιχεία ακόμη όντας όχι παγιδευμένος, αλλά περιορισμένος στα πλαίσια τα οποία συνήθως σπουδάζουμε στα δύο. Και όμως ο Χρήστου μπόρεσε και το έκανε. Στη δεύτερη περίοδο, εκτός από τη δεύτερη συμφωνία, ανήκει και το έργο «Έξι τραγούδια σε ποίηση» του Έλιοτ, που κατέχουν μοναδική θέση στη δημιουργία του Χρήστου. Ένας από τους σημαντικότερους λόγους είναι η υπερευαίσθητη προσέγγιση του Χρήστου στη μελοθέτηση των λέξεων. Η τρίτη περίοδος χαρακτηρίζεται από τη μουσική για τις αρχαίες τραγωδίες «Προμηθέας Δεσμότης» και «Αγαμέμνονας του Εσχύλου», έργα για ορχήστρα, μαγνητοτενίες και ηθοποιούς. Ο συνθέτης χρησιμοποιεί για πρώτη φορά ηλεκτρονικούς ήχους. Κατά την τέταρτη περίοδο συνέθεσε μουσική για παραστάσεις αρχαίου δράματος, για τους βατράχους του Αριστοφάνη, αλλά και για τους Πέρσες του Εσχύλου, την θρυλική παράσταση σε σκηνοθεσία Καρόλου Κούν, στην οποία ο ίδιος έκανε την διδασκαλία του χορού. Από την πιο σημαντική μουσική που έγραψε για το θέατρο, ένα παράδειγμα, ο Γιάννης Χρήστου, από τους Πέρσες του Εσχύλου που έκανε και το θέατρο τέχνης. Το τραγούδι που τραγουδάν οι Πέρσες, ο χορός, στη σκηνή της επίκλησης του φαντάσματος του Δαρίου. Ένα τραγούδι που γράφει ο ίδιος στην παρτιτούρα του ότι πρέπει να τραγουδιέται με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια, το οποίο παραπέμπει και σε κάτι βουδιστικό, ανατολίτικο, πολύ βαθύ τραγούδι. Και είναι ένα καλό παράδειγμα αυτό που λέμε σωματοποιημένης μουσικής. Ενώ η μελωδία ξεκινάει βαριά, στο τέλος δένεται με τις ανάσες που πάνε στην επίκληση του φαντάσματος του Δαρίου. Και εσείς του κάτω κόσμου άγνες θεότητες και στείλτε το φως επάνω την ψυχή του. Ανάσες που θέλει να ακούγονται στο τέλος της μελωδίας για να δεθούν με την επίκληση. Άραγε μας ακούει ο νεκρός. Άραγε μας ακούει ο νεκρός. Και μετά με την επίκληση του ρήμα. Έλα, 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 έλα. Που γίνεται μόνο με το σώμα, σωστά, και όχι με την εκφορά. Στην πέμπτη περίοδο, ο Χρήστου φτάνει στο απόγειο του προσωπικού του ύφους, παρουσιάζοντας τα πιο πρωτοποριακά του έργα. Την Κυρία με τη Στριχνίνη συνέθεσε ακόμα τις περίφημες αναπαραστάσεις. Η Αναπαράσταση 3, ο Πιανίστας, έργο του 1968, για ηθοποιό και ενόργανο σύνολο, αντιπροσωπεύει μια βαθύτατη τομή διείσδυση στους πιο αρχαίγονους και πανανθρώπινους φόβους, όπως ο φόβος της ανικανότητας για επικοινωνία. Το έργο ξετυλίγεται πάνω σε ένα ακατάπαυστο ηχητικό υπόστρωμα ηλεκτρονικών ηχητικών νημάτων. Ο πιανίστας βγαίνει στη σκοτεινή σκηνή και σαν υπνοτισμένος προχωρεί αργά προς το πιάνο. Η ηχητική ένταση της μουσικής αυξάνεται σταδιακά, το ίδιο και ο φωτισμός. Ύστερα από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες να επικοινωνήσει με το πιάνο κατά έναν τρόπο συμβατικό, ο πιανίστας αφήνει ένα ανατριχιαστικό ουρλιαχτό και μένει ακίνητος. Προσπαθεί ξανά να επικοινωνήσει με το πιάνο,
Αυτή τη φορά με το να σέρνεται γύρω του και από κάτω του, χαϊδεύοντας και φιλώντας το. Το οργανικό σύνολο και η μαγνητοτενία φτάνουν σε τρομακτικά κορυφώματα. Τώρα ο πιανίστας όρθιος αντικρίζει το κοινό σαν να απολογείται και σαν να είναι υπνοτισμένος. Η μουσική σβήνει. Τα ηχητικά ξεύτια παραμένουν μετέωρα. Δεν υπάρχει λύση. Το 1968 επίσης γράφει τον Επίκυκλο. Δεν πρόκειται για κάποια σύνθεση με την συνηθισμένη έννοια, αλλά μάλλον για ένα επαναλαμβανόμενο επεισόδιο που μπορεί να ξαναπαρασταθεί σε πολλές και διαφορετικές εκδοχές και σε διαφορετική διάρκεια. Το έργο συνίσταται σε μια ετοιμασμένη από τον Χρήστου μαγνητοτενία που χρησιμεύει ως continuum, δηλαδή ηχητικό υπόστρωμα συνεχείας, σε διάφορα συμβάντα, προγραμματισμένα και μη. Όσοι παίρνουν μέρος στο happening είναι ελεύθεροι να μπουν ή να βγουν από αυτό όποτε αυτοί θέλουν, όπως επίσης μπορεί να λάβει μέρος και κάθε θεατής. Την εποχή εκείνη, λοιπόν, το κοινό συμμετείχε πάρα πολύ στις εκδηλώσεις που γινόταν της σύγχρονης μουσικής. Υπήρχε ρεύμα, όπως λέμε. Υπήρχε πολλής νέος κόσμος, παιδιά του σχολείου, μαθητές, γυμνασίου, λυκείου, σημερινοί φοιτητές, ερχόντουσαν και παρακολουθούσαν με πάθος όλα αυτά τα πράγματα, συμμετείχανε, εκφράζανε δυνατά τη γνώμη τους, φωνάζανε. Σε όσους δεν άρεσαν αυτά τα πολύ πρωτοποριακά πράγματα, φώναζαν έσχος, πετούσαν πράγματα επί σκηνής. Δηλαδή ήταν τόσο ζωντανό το κοινό και η συμμετοχή του, που κατά κάποιο τρόπο διαμόρφωνε και το ίδιο το κοινό τη συνέχεια όλου αυτού του πράγματος. Η τελευταία περίοδος περιλαμβάνει τα έργα για ορχήστρα και ηλεκτρονική μουσική, Εναντιοδρομία και Η Δίποδα Τύρανος. Επίσης, είχε ξεκινήσει μία διαστημική όπερα, την Ορέστια, η οποία έμεινε ανολοκλήρωτη λόγω του ξαφνικού θανάτου του συνθέτη. Θα ήταν άδικο για τον Γιάννη Χρήστου και άκερο να τον κατατάξουμε σε ένα ρεύμα και να πούμε ότι είναι σύγχρονη σχολή ή κάτι άλλο. Γιατί, ναι, ήταν ένα σύγχρονο συνθέτης εκείνης εποχής, όπως σύγχρονος είναι κάθε συνθέτης στην εποχή που γράφει. Αλλά η μουσική του αφορά και σήμερα με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο. Και σήμερα που έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τη δημιουργία αυτών των έργων, μπορούμε, νομίζω, με μεγάλη σιγουριά να πούμε ότι είναι κάτι το μοναδικό. Ο Χρήστου πλούτησε ως ολίγοι άνθρωποι της τέχνης του 20ου αιώνα την Ελλάδα με την παρουσία του, ζώντας για λίγο ανάμεσά μας, κουνώντας τα χέρια του με ασυνήθιστο τρόπο.